Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, Λίμπερο 107,4, All About Arizona Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Λοιπόν, στα μέσα της εβδομάδας έχουμε φτάσει αισίως. Μια εβδομάδα που θα κορυφωθεί με την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στο Παναθηναϊκό την επόμενη Κυριακή. Θα μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι, θα μιλήσουμε για το πώς προετοιμάζεται ο Άρης μέχρι και τις 7. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ μετά τις 5.30 με ένα προγραμματισμένο ραντεβού που έχουμε, αλλά όχι τόσο αγωνιστικού περιεχομένου, είναι για άλλο σκοπό, είναι για καλό σκοπό και θα καταλάβετε τι εννοούμε μετά από τις 5.30. Έχουμε θεματάκια για σήμερα για να συζητήσουμε και με εσάς μετά τις 6 που θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Με Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου, Νίκο Παπαδόπουλο πίσω το μικρόφωνο, παρά θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Ανοίξτε τα αυτιά σας και προσέξτε αυτά που θα πω. 3 εισιτήρια για το Άρης Παναθηναϊκός. Κυριακή 7 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα δώσει η εκπομπή λίγο πριν τις 7 που θα κάνουμε την κλήρωση. 3 εισιτήρια για Άρης Παναθηναϊκός. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526 για τα 3 εισιτήρια που θα δώσουμε για το ντέρμπι της Κυριακής. Θα έχει το κρύο του βέβαια Χριστογιώργη στην Κυριακή, στον Κλεάνθης Βικελίδης, γιατί χαλάει λένε από σήμερα ο καιρός και πέφτει η θερμοκρασία αισθητά από σήμερα το βράδυ. Διαβάζουμε τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, άρα να έχετε το νου σας και για την Κυριακή και από σήμερα το βράδυ κιόλας, ντυθείτε καλά γιατί έρχονται κρύες μέρες όπως φαίνεται. Βέβαια και σε άλλες περιπτώσεις τα έχουμε ακούσει και γυρνούσαμε τις ζακέτες κατά κοντομάνικα από μέσα, είναι η αλήθεια, αλλά τώρα φαίνεται ότι πάμε να μπούμε σιγά σιγά στην καρδιά του χειμώνα με πτώση της θερμοκρασίας και λογικά θα έχουμε και λίγο κρύο, εντάξει, στην Κυριακή Βικελίδης, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα σταθεί και εμπόδιο για τον κόσμο του Άρη για να βρεθεί στο γήπεδο και να δει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι σημαντικό μάτς αν μη τι άλλο και νομίζω ότι και η νίκη της ομάδας την περασμένη Κυριακή στο Γεντικουλέ έχει ζεστάνει αρκετά τον κόσμο και θα οδηγήσει ακόμα περισσότερους στο Κλεάνθης Βικελίδης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια εκεί ο Άρης, αν κερδίσει, έχει την ευκαιρία να κρατήσει τον κόσμο εκεί, στο γήπεδο, δίπλα του. Αν δεν κερδίσει, είναι φυσιολογικό να ξενερώσει κάπως και ο κόσμος από ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αλλά θα περιμένουμε και θα δούμε και αγίκο τη γιορτή που λένε τι θα γίνει κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ένα παιχνίδι για το οποίο άρχισε ξεκινήσει από σήμερα ουσιαστικά την προετοιμασία του, μετά από το χθεσινό χαλαρό πρόγραμμα που ακολούθησαν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ανεβάζει από σήμερα τους ρυθμούς ο Σάββας Παντελίδης σε μια προπόνηση όπου είχαμε και μια ανάλυση του αγώνα της περασμένης Κυριακής κόντρα στον Όφη, τι δεν άρεσε και τι άρεσε στον Έλληνα τεχνικό από την εικόνα της ομάδας, τα λάθη που σημείωσε ο Σάββας Παντελίδης εστιάζοντας κυρίως στο γεγονός ότι ο Άρης αρκετές φορές πούλησε την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο με κάποια επιπόλαια λάθη. Νομίζω ήταν και, δεν ήταν το μοναδικό αρνητικό, αλλά νομίζω ήταν αυτό που ίσως πήραξε και περισσότερο τον Παντελίδη από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το σημείωσε αναλύοντας με τους ποδοσφαιριστές κάποιες φάσεις από το παιχνίδι του Γεντικουλέ, όπως σημείωσε βέβαια και αυτά που του άρεσαν ο προπονητής του Άρη, με πιο χαρακτηριστικό νομίζω το γεγονός ότι η ομάδα δεν δέχτηκε ούτε μία κόντρα επίθεση από τον Όφη στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Και όταν ο Όφη επιχείρησε να το κάνει κάποιες φορές, κάλυψαν πολύ καλά τους χώρους οι παίχτες του Παντελίδη, με αποτέλεσμα να μην πιάσει η ομάδα του Νίκο Παπαδόπουλου την άμυνα του Άρη σε ανισορροπία και να δημιουργήσει κάποια καλή ευκαιρία στα κάρια του Κουέστα. Μία φορά βέβαια το έκανε, που δεν ήταν κόντρα, αλλά έπιασε την άμυνα της ομάδας σαν ισορροπία στον γκολ που έβαλε ο Σάση στο 75ο λεπτό. Αλλά ο Χάμες Αγιουνές είχε διαφορετική γνώμη, μάλλον με τα δύο γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις. Έμεινε ικανοποιημένος ο Παντελίδης και το είπε και χθες στους ποδοσφαιριστές, αλλά και σήμερα, συνολικά από την εικόνα τους
κόντρα στον Όφη, μαζί βέβαια με κάποια λαθάκια τα οποία πάντα υπάρχουν. Αν και δεν νομίζω να σου πω ο Άρης να κάνει πάλι τόσα λάθη, τέτοια επιπόλαια λάθη σε παιχνίδι με τον Παντελίδη. Γιατί η διαφορά πλέον, να ξέρετε, είναι ότι υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος τονίζει και αναλύει τα λάθη της ομάδας. Χωρίς αυτό να είναι αβάντα για τον Παντελίδη, εγώ σημειώνω απλά το κάνει. Εντάξει. Λοιπόν. Και τα βλέπουν οι παίχτες και ξέρουν τι πρέπει να αποφύγουν την επόμενη φορά, με βάση και τις εντολές που τους δίνει ο Έλληνας τεχνικός. Έμεινε στο σύνολο έτσι ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές του και από τους περισσότερους, νομίζω, σε ατομικό επίπεδο. Και εδώ θέλω να αναφέρω κάτι, επειδή είδα κάτι σχόλια χθες για τον Μπάσα, ότι δεν ήταν καλός και ότι ήταν κακός. Ο Μπάσα έκανε μια εμφάνιση πιο σταθερή από τα προηγούμενα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί. Δεν είπαμε ότι ήταν καλός, ήταν πιο σταθερός και περιόρισε πολύ τα λάθη του. Έκανε πάλι 2-3. Αλλά υπάρχει μια ικανοποίηση για την εμφάνιση του στο κουλά του ανθρώπου της ομάδας. Και δεν είναι κάτι το οποίο το βγάζουμε εμείς από το κεφάλι μας, είναι κάτι το οποίο διαπίστωσαν οι ίδιοι. Άρα εμείς, εγώ, εσείς, οποιοδήποτε, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε αυτό που πιστεύουν και βλέπουν οι άνθρωποι του Άρη. Ότι ο Αλβανός Μέσος δεν ήταν αυτός που κάνει τη διαφορά, αλλά είδα ένα παίχτη που σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς ήταν πιο σταθερός. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Και αυτός όπως και κάποιοι άλλοι. Γιατί ο Παντελίδης έχει πίστη στο υλικό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του. Και το τονίζει σε συζητήσεις που έχει με τους ανθρώπους της ομάδας. Και πιστεύω ότι έχουν οι παίχτες και άλλες δυνατότητες. Και τους το είπε και χθες, ότι μπορούμε και καλύτερα από αυτό το οποίο δείξατε στην Κρήτη. Αρκεί να υπάρχει αυτοπεποίθηση και πίστη στις ικανότητες των ποδοσφαιριστών. Πρώτα από τους ίδιους ποδοσφαιριστές, που έχουν ήδη μια αλλαγμένη ψυχολογία, απέκτησαν και έκδεσαν πολύ στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης από τη νίκη στο Γεντικουλέ. Αλλά είναι αυτό που είπα και χθες, για να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία η εκτός έδρας νίκη του Άρη κόντρα στον Όφη, πρέπει να έρθει και η νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Για να δοθεί μια συνέχεια και να αρχίσει ο Άρης σιγά σιγά να σταθεροποιεί την παρουσία του στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο break, το πρώτο για σήμερα, και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air, στα 40 λεπτά μετά από τις 5. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, σήμερα Τετάρτη 28 του Νοέμβρη, το φάγαμε σιγά σιγά και τον Νοέμβριο, τον έχουμε? Μιλάει, ωραία, θα τον έχουμε σε λίγο, τον πρώτο καλεσμένο μας, για να μιλήσουμε για κάτι που, όπως έλεγα και πριν, έχει να κάνει με τον Άρη, αλλά δεν είναι τόσο αγωνιστικό, είναι κάτι που θα γίνει για καλό σκοπό για ακόμη μια χρονιά από τον μπασκετικό Άρη και αξίζει να δώσουμε βάση. Λοιπόν, αξίζει να δώσουμε βάση και σε αυτό, γιατί ωραίες οι αναλύσεις, ωραίες οι νίκες, ωραίο το ποδόσφαιρο, ωραίο το μπάσκετ, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από τον αθλητισμό. Θυμίζω, λίγο πριν τις 7 θα κληρώσουμε 3 εισιτήρια για το Άρης Παναθηναϊκός. Κυριακή 7 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η εκπομπή σας στέλνει να δείτε το ντέρμπι της Κυριακής. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω, FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7 και τα 3 εισιτήρια για το μάτς της ερχόμενης Κυριακής. Το ποδοσφαιρικό Άρη. Τα τηλέφωνα δεν σταματά να χτυπάνε. Λείπει και ο άλλος. Δεν έχουμε μια πλάτη. Αλλά γυρνάει απόψε. Εντάξει. Επιστρέφει στη βάση του. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει λοιπόν στον ποδοσφαιρικό Άρη προετοιμασία από σήμερα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στις 7 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι λίγο νωρίς για να δείξει ο Παντελίδης τις σκέψεις του για την ενδεκάδα που θα παρατάξει την ερχόμενη Κυριακή. Δεν δοκίμασε και κάτι σήμερα ο προπονητής του Άρη. Ήταν μια προπόνηση με υψηλή ένταση, αλλά περισσότερο με παιχνιδάκια για τους
ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι από αύριο θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στο τακτικό κομμάτι και όσο πλησιάζουμε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Πάντως, όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή και έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολλές αλλαγές σε σχέση με την ομάδα που είδαμε κόντρα στον Όφη, στο Γεντικουλέ. Πιθανότατα θα υπάρξει μία. Και αυτή, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα είναι μάλλον ο Χάμζα Γιουνές, ο οποίος με την εμφάνισή του και τα δύο γκολ που πέτυχε με τον Όφη, νομίζω ότι κερδίζει μια θέση στο αρχικό σχήμα για τον Άρη. Κάτι που εφόσον γίνει σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα εκτός θα μείνει ο Νίκο Μαρτίνες, ο Αργεντινός μεσοπιθετικός, και θα δούμε τον Ντιγκινή πίσω από τον Τινίσιο επιθετικό. Για δώσε λίγο σκυριστό. Αφήνουμε στην άκρη για λίγο το ποδόσφαιρο, έτσι, αυτό το οποίο λέγαμε και πριν. Η Κυριακή είναι η μέρα που θα διεξαχθεί αυτό το σημαντικό μας με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε ακόμα ένα ακόμα σημαντικό γεγονός. Δεν έχει να κάνει με κάτι εντός γηπέδου, αν και θα γίνει στο γήπεδο, στο Αλεξάνδρο, και μιλάμε για την τέταρτη αιμοδοσία της ΚΑΕ ΆΡΕΣ. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ο γιατρός του ΆΡΕ, ο κύριος Νίκος Κουκουλιάς. Γιατρέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Εντάξει. Καλά τα αγωνιστικά, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι πάνω από τον αθλητισμό, όπως αυτή η πολύ όμορφη πρωτοβουλία που συνεχίζει ο ΆΡΕΣ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Συμφωνώ με όλα. Καταρχήν θα γίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Δεν έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά έχουμε αγώνα πάλι. Θα γίνει σε έναν χώρο ο οποίος έχει κάνει πολλούς φίλους να είναι φίλοι του Άρη, φίλους του αθλητισμού. Είναι ένας σημαδιακός τόπος για μένα, νομίζω. Έχει την ευκαιρία ο κόσμος να έρθει, να πάρει την άβρα του γηπέδου, να συναστραφεί με αυτούς που είναι πιο επαγγελματικά στην ομάδα, με τους παίκτες, με τον προπονητή, και ταυτόχρονα να κάνει ένα πολύ αγαστό και μεγάλο έργο, να δώσει λίγο από το αίμα του και να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και νομίζω ότι είναι και ένα δώρο και για τους ανθρώπους μας, αλλά και για τους ίδιους εαυτούς μας, κύριε Κουκουλιά, έτσι, γιατί είναι καλό να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Εννοείται ότι όλοι όσοι αποτελέσουν μέλος αυτής της οικογένειας της τράπεζας θέματος, ναι, της ομάδος, της ΚΑΕ ΆΡΕΣ, προφανώς και έχουν αυτόματα προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση τυχόν αναγκών δικών τους ή των ανθρώπων τους. Εμείς όμως δεν το περιορίζουμε εκεί, δεν στεκόμαστε εκεί. Προφανώς όποιος ζητήσει μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, πρώτα φίλοι της ομάδας, αλλά και όχι μόνο εκεί, όχι χωρίς καθαρά οπαδικά κριτήρια. Ας είναι και αυτός ο λόγος που θα έρθει κάποιος να δώσει, μας δεν μας πειράζει. Θέλουμε να γίνει συνείδηση στον κόσμο. Αυτό θα ήταν το όνειρό μας, να γίνει ένας θεσμός, δηλαδή να μπει μέσα στην κουλτούρα μας, μέσα στην παιδεία μας, ότι όπως κάνω κάποια άλλα πράγματα, δύο φορές το χρόνο πηγαίνω, δίνω και μία φιάλη αίμα, βοηθάω τους ανθρώπους μου, που σε αυτή τη χώρα υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες, και η ομάδα, η ΚΑΕ ΆΡΕΣ, απλά δίνει τη διέξοδο, την πόρτα για να το κάνω αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα εμείς θα πρέπει να κάνουμε το βήμα. Ο χώρος υπάρχει, είναι όλα έτοιμα, θα γίνει σε έναν χώρο, παραλαμβάνω, ο οποίος είναι πολύ κοντά στους φίλους της ομάδας του Άρη. Επομένως είναι μια ευκαιρία να το δούμε σαν μια εκδήλωση, σαν μια γιορτή, όπου ταυτόχρονα νιώθω λίγο από την ομάδα, βοηθάω. Είναι μια όμορφη Κυριακή πρωί και συνεχίζω τη μέρα μου να πάω στο ποδόσφαιρο ή ό,τι άλλο να κάνω. Και επειδή η υγεία δεν έχει ούτε χρώμα ούτε φανέλα ούτε τίποτα, κύριε Κουκουλιά, δεν είναι απαραίτητο να πάνε μόνο φίλοι του Άρη, μπορεί να πάνε και φίλοι άλλων ομάδων. Εξυπακούεται, δεν αποκλείουμε κανένα, όπως και δεν αποκλείουμε κανένα στο να εξυπηρετήσουμε, έτσι δεν αποκλείουμε κανένα στο να πάρουμε. Και είναι μακάρι και να είναι μια αφορμή να έρχονται άνθρωποι από όλους τους χώρους, τα χρώματα, τις ομάδες και να ενώνονται σε ένα ιστορικό μέρος, εγώ παραλαμβάνω, γιατί αυτό το μέρος για μένα είναι συμβολικό. Όχι απλά της ομάδας του Άρη, αλλά της γενικά πόλης, της καθοσφαίρεσης, της πόλης. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι συμβολικό. Και το ότι το κάνουμε εκεί, δεν το κάνει σε μια αίθουσα, σε ένα νοσοκομείο, σε κάτι απρόσωπο, σε κάτι ψυχρό, νομίζω ότι κάνει και την όλη διαδικασία λίγο με τους φίλους μας, με αυτά, το κάνει λίγο πιο ευχάριστη, πιο παρείστικο. Ναι. Και για να βλέπουμε αυτό για να το βλέπουμε να γίνεται την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, γιατί είπατε νωρίτερα να το βάλει τη συνείδηση του κόσμου, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία. Σαφώς και το έχει αγκαλιάσει.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη φορά, όχι πάντα οι ίδιοι, που σημαίνει ότι σιγά σιγά δημιουργείται μια δεξαμενή. Για διάφορους λόγους ο καθένας μπορεί να μην μπορεί να έρθει κάθε φορά. Δεν μας πειράζει αυτό. Αν είναι στη συνείδησή σου, δεν μπορεί σήμερα, θα έρθει την επόμενη φορά. Δεν μας πειράζει αυτό. Πρέπει να μπει, θέλουμε να μπει στη συνείδηση, το πρέπει δεν είναι ωραία λέξη γενικότερα. Θέλουμε να μπει στη συνείδηση του κόσμου, στη συνείδηση και στην κουλτούρα του φιλάθλου του Άρη, να είναι πρωτοπόρος και εκεί, να δείξει μια ευαισθησία παραπάνω. Και γιατί όχι, ας ακολουθήσουν και άλλοι σύλλογοι. Δεν υπάρχει εδώ ανταγωνισμός. Εδώ μόνο, μόνο να προσθέσουμε μπορούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πάνω σε αυτό το πράγμα. Εγώ, για παράδειγμα, που έχω να δώσω και πολλά χρόνια αίμα και θέλω να έρθω την Κυριακή, και φαντάζομαι θα είναι πολλοί που είναι στην ίδια θέση με εμένα, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε, πώς πρέπει να προετοιμαστούμε κιόλας για αυτή την περίπτωση, για να έχει και ο κόσμος μια εικόνα. Η προετοιμασία, ναι, είναι σαφώς είναι πρακτική ερώτηση, πολύ εύστοχη. Ναι. Πρέπει να έχουμε μια σχετική, να το πω, ξεκούραση, για να ξενυχτήσουμε πάρα πολύ το Σάββατο. Ναι. Να έχουμε ένα καλό πρωινό, να φάμε κάτι το πρωί, να είμαστε υγιείς από 18 ως 65. Στις τελευταίες μέρες, 5 μέρες, να μην έχουμε πάρει κάποιο φάρμακο, αν ούτε παυσίπονο, ούτε αντιφλεγονώδες, ούτε αν κάποιος παίρνει κάτι για την πίεση του, θα το αφήσει τέτοιες 5 μέρες, δεν πειράζει. Ναι. Και εγώ έτσι κάνω, το αφήνω 5 μέρες, πάω και δίνω αίμα. Και εκείνη την ημέρα, αφού θα συμπληρώσω μια σχετική φόρμα και γινόμαστε επίσημα και μέλη της Τράπεζας Αίματος, γίνεται μια μέτρηση της πίεσης, μας βλέπει ένας γιατρός από την αιμοδοσία, μετράει την αιμοσφαιρίνη μας και εφόσον είμαστε εντάξει, δίνουμε αίμα. Τώρα βέβαια ζητάτε από τον Αργιανό να μην παίρνει κάτι για την πίεσή του γενικότερα και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, εντάξει. Αλλά σίγουρα κάποιοι έχουν καταφύγει σε τέτοιες λύσεις τις τελευταίες μέρες ειδικά. Και μιας που σας έχουμε κιόλας στον αέρα, να σε εκμεταλλευτούμε για να μάθουμε λίγο τι γίνεται με το ιατρικό δελτίο. Γιατί εντάξει, πάντα ένας γιατρός σε μια ομάδα κάθε χρόνο έχει δουλειά. Τελευταία είχατε αρκετή, είναι η αλήθεια. Και με Σλαφτσάκη και με Μπέλ και με Μπογορίδη. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα? Είμαστε καλά, καταρχήν αφού όλοι παίξανε στο, στο τελευταίο παιχνίδι. Εντάξει, ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης έχει φύγει με την Εθνική, θα γυρίσει τη Δευτέρα, άρα και δεν κυβερνήσει κάποιο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο θέμα για το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία είναι διαχειρίσιμα, τα αντιμετωπίζουμε και ήδη το τελευταίο παιχνίδι δεν έλειψε κανένας, άρα αισιοδοξώ ότι και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Άρα νομίζω ότι και η διακοπή είναι κάπως ευεργετική για να σίγουρα βοηθάει την αποκατάσταση κάποιων μικροτραυματισμών. Εντάξει, από εκεί και πέρα ξεκινάνε. Μια ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Η υγεία είναι κάτι δυναμικό, αλλάζει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε έτσι, είχαμε σήμερα έχουμε προπόνηση, αύριο έχουμε προπόνηση. Ανά πάσα στιγμή κάτι μπορεί να συμβεί. Επομένως, με τα τωρινά δεδομένα είμαστε καλά. Ωραία, αυτό είναι το θετικό. Άρα λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο βασικό μας θέμα, ραντεβού την Κυριακή στο Nick Gallis Hall από τις 9. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30. 12.30 θα έχει μετά αγώνα μπάσκετ η ομάδα με αμαξίδι της ομάδας μας. Ναι. Επομένως θα δούμε και αυτά τα παιδιά εκεί, θα είναι και εκεί, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Άρχεται να είμαστε και με εκείνα τα παιδιά όλοι μαζί. Εντάξει, θα περάσουμε όμορφα. Ωραία, ωραία, ωραία. Γιατί μου ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε την Κυριακή. Καλό απόγευμα. Θα χαρώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον γιατρό του Μπασκετικού Άρη, τον κύριο Νίκο Κουλιά. Αξίζει να δίνουμε σημασία και σε αυτά. Και σε αυτές τις πρωτοβουλίες, όμορφες πρωτοβουλίες. Εντάξει, καλή είναι η μπάλα, καλό είναι το μπάσκετ. Καλές είναι οι νίκες, αλλά παιδιά, πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Και συμπεριλαμβάνοντας και τον ίδιο μου τον εαυτό, έχουμε υποτιμήσει πολύ το θέμα του να δώσουμε λίγο αίμα, έτσι. Δεν είναι και τίποτα. Είναι μια απλή διαδικασία. Πας, δίνεις αίμα και φεύγεις, γιατί κάποιοι συνάνθρωποι μας το έχουν πραγματικά ανάγκη. Και η συγκεκριμένη αιμοδοσία δεν έχει να κάνει μόνο με κόσμο και φίλους του Άρη, έχει να κάνει με όλο τον κόσμο και όποιος χρειάζεται αίμα. Και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό και όσοι μπορούμε την Κυριακή το πρωί, 9 με 12.30, να βρεθούμε στο Nick Gallis Hall και να δώσουμε μία ώρα από την ζωή μας, από την Κυριακή μας, για να βοηθήσουμε κάποιους συνανθρώπους μας που του έχουν πραγματικά ανάγκη. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με αυτά και με αυτά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και ακόμα μία συνέντευξη. Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα All About Aris on air στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Δημήτρης Μπαλόμπας στην ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Θυμίζω, θα κληρώσουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής 3 εισιτήρια για το Aris Παναθηναϊκός. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Λοιπόν, νωρίτερα σας δώσαμε έναν λόγο για να βρεθείτε το Σαββατοκύριακο στο Παλέ, στο Nick Gallis Hall, και αυτός είναι η αιμοδοσία
που διοργανώνει η ΚΑΕ Άρης για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Ο άλλος είναι πιο αγωνιστικός γιατί το Σαββατοκύριακο έχουμε στο Αλεξάνδριο το 20ο Final Four Κυπέλλου Ελλάδος για μπάσκετ με Μαξίδιο. Ένα Final Four στο οποίο λαμβάνει και μέρος και η ομάδα του Άρη με στόχο φυσικά να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου και σε ένα Final Four το οποίο θα τιμήσει με την παρουσία του ο μεγάλος Νίκος Γκάλλος, ο οποίος θα κάνει και το τζάμπλ του τελικού. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ο επόμενος καλεσμένος μας, ο αθλητής του Άρη, της ομάδας μπάσκετ με Μαξίδιο και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Final Four, ο Νίκος ο Τσιντάρης. Νίκο, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους ακροατές της, κύριε Παπαδόντε. Και ευχαριστούμε εκ των προτέρων γιατί έχετε και φιλικό σε λίγη ώρα, έτσι. Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας. Για τον χρόνο μας αφιερώνεις για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που νομίζω φιλοξενεί για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη, έτσι. Πολύ πολύ σωστά. Πρώτη φορά γίνεται σε ένα τέτοιο μεγάλο γήπεδο, ένα τόσο μεγάλη σημασία Final Four. Το έχουμε δώσει την ανάλογη έγκλη και οργανωτικά και αγωνιστικά. Ξεχνάμε ότι είναι επιτοπλίστων οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ελλάδος στον θεσμό. Πολύ δυνατές ομάδες, τις έξι ομάδες. Mm-hmm. Με ένα ελαφρό προβάδισμα των Αθηνών που θα την συναντήσουμε στον ημιτελικό, μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο πρόεδρος τελικός κιόλας. Εμείς προσπαθήσαμε, οργανώσαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα το Final Four αυτό. Με παράλληλες εκδηλώσεις, με event για τους φιλάθλους, με ελεύθερη είσοδο για όλους, χωρίς εισιτήριο. Mm-hmm. Και επιπληκτούμε ότι θα έχουμε προσέλευση κόσμου για να μπορέσουν να δουν ένα άθλημα τελείως διαφορετικό, ίσως κάποιοι από αυτούς που το έχουν παρακολουθήσει. Και πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ να πάρουμε κανένας κάποιος αγώνα. Για να φέρουμε και τις υπόλοιπες ομάδες, είναι ο Άτλας Αθηνών, τον οποίο θα αντιμετωπίσετε στον ημιτελικό το Σάββατο στις 5.30. Σωστά, πολύ σωστά. Ο οποίος είναι και ταπλούχος, πήρε τα σκύπτρα από εμάς το πρωτάθλημα που είχαμε πάρει το 2016. Mm-hmm. Και δεν το έχει χάσει και μάλιστα η μισή εθνική είναι σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα. Άρα το πρώτο ραντεβού για τον κόσμο είναι το Σάββατο στις 5.30, όπου αντιμετωπίζει τον Άτλα Αθηνών. Και άλλες δύο ομάδες είναι ο Άσκα Ηρακλείου και ο Πάσκα Αθηνών. Σωστά, είναι ομάδες, το Άσκα Ηράκλειο είναι ερχόμενη ομάδα, πολύ δυνατή κι αυτή. Mm-hmm. Με πολύ σοβαρή δουλειά, πολύ σοβαρά στελέχη και πολύ καλούς αθλητές. Και το Πάσκα, μια διαχρονική δύναμη στην Ελλάδα, το οποίο μην ξεχάσουμε ότι απέκλεισε το Μέγα Αλέξανδρο Θεσσαλονίκης που είχε βλέψει ακόμα για το κύπελο. Μάλιστα. Είναι λοιπόν ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ, όπως είπες και εσύ, γεμάτο έτσι, ωραία events που έχετε ετοιμάσει και με τμήματα του Ερασιτέχνη Άρη για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω ότι η παρουσία που θα ξεχωρίσει αναμφίβολα είναι αυτή του Νίκου Γκάλλη την Κυριακή. Ακριβώς έτσι, ο Νίκος ο Γκάλλης μας τιμάει με το τζάμπολ του τελικού. Μην ξεχνάμε ότι κοντά μας πάντοτε ήταν ο Νίκος ο Γκάλλης τα τελευταία 3-4 χρόνια, όποτε τον θελήσαμε σαν ομοσπονδία και σαν τμήματα. Mm-hmm. Κάνει και το πρόμο βίντεο της Εθνικής και της Ομοσπονδίας. Εκτός από αυτό θα είναι και άλλες εξαιρετικές προσωπικότητες. Θα είναι ο Χάρης Παπαγιωρίου, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Εννοείται. Και είναι και πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης και αντιπρόεδρος στο δικό μας το τμήμα. Mm-hmm. Έχει βοηθήσει τα μέγιστα και σαν ΚΑΕ, για να μπορέσουμε σε αυτή τη διοργάνωση να πετύχουμε. Από εκεί και πέρα όμως θα έχουμε και άλλες σημαίνες προσωπικότητες όπως και πολιτικό, από τον πολιτικό κόσμο, από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ξεχωρίζει σίγουρα τον Νίκο Γκάλλη. Σε ένα διήμερο που όπως είπα και όταν πριν σε καλησπερίζω, ο Άρης πάει για να πάρει την κούπα με πολύ μεγάλη θέληση από εσάς για την κατάκτηση, έτσι, παρόλο που έχετε δύσκολο έργο σίγουρα. Υπάρχει δίψα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δίψα από τους παίκτες. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και μάλιστα τώρα έχουμε και φιλικό, σε λίγο το τελευταίο μας φιλικό. Mm-hmm. Δουλεύουμε εντατικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, άσχετα άμα λείπει ένας πολύ καλός μας παίκτης, ο βασικός μας playmaker, ο Σπύρος ο Κεφάλας, mm-hmm. ο οποίος κάνει και δίνει και μια όθηση στην ομάδα παραπάνω, είναι και παίκτης εθνικής κιόλας. Από εκεί πέρα όμως οι ελλείψεις μας δεν μας τοούνε, το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Θα παλέψουμε στο σπίτι μας. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε μέσα από την ψυχή μας να το κάνουμε. Και αυτός είναι και ένας ακόμα λόγος, Νίκο, για να βρεθεί και ο κόσμος και στον ημιτελικό το Σάββατο στις 5.30 στο Παλέ και αν όλα πάνε καλά και στον τελικό. Ποιος τι ώρα είναι την Κυριακή? Ο τελικός είναι η ώρα 4, mm-hmm. Θα το είναι και τηλεοπτικός από την 3. Mm-hmm. Βέβαια αυτό δεν μας αποθαρρύνει και καλό είναι να έρθουμε στο κήπεδο. Mm-hmm. Και μια μισή ώρα είναι ο μικρός τελικός. Σίγουρα όμως ο ημιτελικός είναι ο πρώτος τελικός ο δικός μας. Όποια ομάδα πάρει αυτό τον ημιτελικό θα σηκώσει το κύπελλο. Σας το λέω και στο προγράμμα. Ο μικρός τελικός μακάρι να μας απασχολήσει εμάς στον Άρη και να ασχοληθούμε μόνο με τον τελικό. Και είναι μια ευκαιρία για τον κόσμο την Κυριακή, αν με το καλό περάσει και ο Άρης τον τελικό, να πάει 4 η ώρα στο Παλέ και μετά να πάρει τον δρόμο για το Κλειάνδης Βικελίδης και για το παιχνίδι της
ποδοσφαιρικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς, ακριβώς. Για μας είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή και κινούμαστε σε πλαίσια εξωτερικού, όπου πρέπει να συνδυάσει ο κόσμος το να βγει μια βόλτα, να πάει σε ένα θετικό γεγονός και από εκεί πρέπει να συνδυάσει και την υπόλοιπη διασκέδαση του. Ειδικά στο δικό μας το τμήμα, αυτό συμβαίνει και αυτό θα συμβαίνει από εδώ και πέρα για όσους το ακολουθούν. Και ένα τμήμα στο οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχει φέρει και χαρές φυσικά στο σύλλογο και ετοιμάζεται να φέρει και ακόμα μία τώρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Πιστεύω ακράδοτα. Ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε, να σε αφήσουμε κιόλας για ετοιμασίες για το φιλικό και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προσπάθεια στο Final Four το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχηθείτε μας να έχουμε υγεία και να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια να έχεις. Λοιπόν, αυτά από τον αθλητή της ομάδας μπάσκετ με μαξίδι του Άρη, του Νίκο τον Τσιντάρη. Ο Άρης συμμετέχει στο Final Four το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο Παλέ, το πρώτο που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, το 20ο Final Four του κυπέλλου για τις ομάδες μπάσκετ με μαξίδι, και είναι μια ευκαιρία για τον κόσμο, ας πούμε, που δεν υπάρχει αγωνιστική δράση στον μπασκετικό Άρη, να πάτε να δείτε την ομάδα μπάσκετ με μαξίδιο. Δωρεάν είναι η είσοδος έτσι αλλιώς και στον τελικό, αν όλα πάνε καλά και είμαστε εκεί, με τζάμπλ να κάνει ο τεράστιος Νίκος Γκάλης. Αυτά και από το μπάσκετ με μαξίδιο. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Να σχολιάσουμε ποδόσφαιρο, να σχολιάσουμε μπάσκετ. Έχουμε παιχνίδι που πλησιάζει με τον Παναθηναϊκό, με τα μωρά του Γιώργου Δόνη, έτσι που είναι 27-28 χρονών οι περισσότεροι, τα μωρά του Γιώργου Δόνη. Θυμίζω 3 εισιτήρια Άρης Παναθηναϊκός που θα κληρώσουμε λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Βλέπω ήδη αρκετοί φίλοι έχουν στείλει μήνυμα για να μπουν στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. Εν τω μεταξύ, σήμερα είχαμε και τους ορισμούς της ΚΕΔ για την 12η αγωνιστική της Super League. Ένα ακόμα ντέρμπι του Άρη το οποίο δεν έχει Έλληνα, ξένο διαιτητή, έτσι, όπως έγινε δηλαδή και με τον Ολυμπιακό, αλλά και με την ΑΕΚ που δεν είχαμε ξένο διαιτητή. Λοιπόν, ο κύριος Τζοβάρας, ο Γιώργος Τζοβάρας από την ΕΠΣ Φθιώτιδας, θα διευθύνει το ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής στο Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν, με βοηθούς τους Πετρόπουλο, Νικολακάκη και τέταρτο τον Σέζο. Ο κύριος Τζοβάρας, ο οποίος είχε σφυρίξει το παιχνίδι του Άρη με τη Λάρισα στο Καφτατζόγλιο, θυμίζω, την δεύτερη αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος, τότε που άρχισε να νικήσει 2-0 και είχε αρνηθεί και ένα πέναλτι που είχε γίνει πάνω στον Μπρούνο Γκάμα σε εκείνο το παιχνίδι. Ευτυχώς δεν κόστησε στον Άρη, ο οποίος κατάφερε να πάρει τη νίκη σε εκείνο το μάτς με τα γκολ των Γιουνές και Ντιγκινή κόντρα στους Θεσσαλούς. Μακάρι να μην έχουμε ανάλογη φάση στο μάτς της ερχόμενης Κυριακής με τον κύριο Τζοβάρα από την ΕΠΣ Φθιώτιδας και να μην εξελιχθεί σε αρνητικό πρωταγωνιστή ενός ντέρμπι, ενός πολύ σημαντικού αγώνα όσον αφορά την πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας, παρόλο που βρισκόμαστε έτσι και αρκετά νωρίς στο πρωτάθλημα, μπορεί να κρίνει αρκετά αυτό το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Και μακάρι ο κύριος Τζοβάρας να μην επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, και ενώ θυμίζω ότι οι γραμμές παραμένουν ανοιχτές, στο 231-287 και 3 οχτάρια, και συνεχίζοντας αυτό το οποίο ξεκίνησα πριν, έχουμε τον γιατρό του μπασκετικού Άρη, τον κύριο Κουκουλιά, για την εντεκάδα. Εντάξει, δεν έδειξε ο Παντελίδης κάτι σήμερα. Είπαμε περισσότερο, ανέλησε με τους παίχτες τα θετικά και τα αρνητικά του αγώνα της Κρήτης. Τι κράτησε ο ίδιος. Σε γενικές γραμμές έμεινε ικανοποιημένος από τους περισσότερους, αν όχι όλους. Και από την εικόνα που παρουσίασαν συνολικά στο παιχνίδι αυτό. Από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει να ανοίγει τα χαρτιά του και να φανερώνει τις σκέψεις του για το σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει την Κυριακή. Πολύ πιθανό σε αυτό να επιστρέψει ο Γιουνές. Νομίζω θα είναι και το λογικό μετά την εμφάνιση και τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στον Όφη. Τώρα βέβαια εκεί γεννάται και το ερώτημα ποια θέση θα πάρει. Η λογική λέει ότι εφόσον ο Γιουνές επιστρέψει στην ενδεκάδα, θα πάρει θέση του Μαρτίνες και ο Ντιγκινή θα πάει πάλι σε ρόλο επιτελικού μέσου, παύλα δεύτερου επιθετικού που έχει ο Γάλλος, όποτε αγωνίζεται στη συγκεκριμένη θέση. Και νομίζω ότι σίγουρα ένα ακόμα
ερωτηματικό έχει να κάνει με τον παρτενέρ του Σιώπη. Είδαμε τον Μπάσα την περασμένη Κυριακή να ξεκινάει το μάτς και συνέχεια να μπαίνει ο Ματίγια που έδωσε και δύο ασίστ. Γιατί από τα δικά του πόδια ξεκίνησαν τα γκολ του Γιουνές. Παίζουν όμως και άλλα πράγματα βέβαια ρόλο στην επιλογή ενός παίχτη και ειδικά σε μια τόσο νευραλγική θέση όπως είναι αυτή του κεντρικού μέσου. Άρα νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό, δηλαδή Μπάσα ή Ματίγια. Κατά τα άλλα, και ενώ τονίζω πάλι ο Παντελίδης δεν έχει δείξει κάτι, δύσκολα να δούμε άλλες αλλαγές. Ενδεχομένως μία ακόμα το πολύ που να αφορά τα άκρα της άμυνας. Εκεί όπου ο Κωνσταντινίδης σε γενικές γραμμές κράτησε την πλευρά του κόντρα στον Όφη. Συνέβαλε και αυτός στο γεγονός ότι ο Άρης δεν δέχθηκε επιθέσεις σε κόντρα επίθεση, όπως και η συνολική λειτουργία της ομάδας φυσικά. Κάτι που δεν προσέξανε πολύ με τον Κωνσταντινίδη είναι ότι στο δεύτερο γκολ είναι αυτός που τραβέει πάνω του δύο παίχτες του Όφη για να μείνει ελεύθερος ο Γιουνές και να πάρει την κεφάλια. Και αυτό είναι πολύ μικρό-μικρό, αλλά έχει νομίζω και αυτό τη σημασία του. Χωρίς αυτό, όλα αυτά να σημαίνουν ότι μπορεί να ξεκινήσει βασικός και στο παιχνίδι της Κυριακής. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ένας Βαλεριάνος, ο οποίος επιθετικά δεν έδωσε πολλά, αλλά και πάλι ο Βαλεριάνος είναι ένας πιο αμυντικός μπακ. Και νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο τον επέλεξε ο Παντελίδης, ώστε να αποκτήσει μια ισορροπία στα άκρα της αμυντικής του γραμμής, να έχει δηλαδή από τη μια πλευρά έναν επιθετικό μπακ όπως είναι ο Κωνσταντινίδης και από την άλλη πλευρά έναν πιο αμυντικό μπακ όπως είναι ο Βαλεριάνος και όχι το Μενέντεθ, που στα τελευταία παιχνίδια που τον έχουμε δει με Ολυμπιακό και Απόλλωνα Σμύρνης φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης της αποδοσής του ο Ισπανός, ο οποίος και αυτός μπήκε ως αλλαγή κόντρα στον Όφη. Είναι 2-3 θέσεις πάλι που παραμένουν ανοιχτές και μέσα στα επόμενα 24 ώρα ο Παντελίδης θα κληθεί να πάρει τις οριστικές του αποφάσεις βάσει του αντιπάλου, του τι έχει να αντιμετωπίσει και βάσει φυσικά της εικόνας των παικτών στις προπονήσεις μέχρι και το Σάββατο. Κόντρα σε ένα Παναθηναϊκό βέβαια ο Άρης, ο οποίος Παναθηναϊκός είναι μια νομίζω αρκετά καλή ομάδα κατά γενική ομολογία όλων, έτσι. Μια ομάδα βέβαια που εγώ το έχω τονίσει και άλλες φορές ότι αγωνίζεται σε περισσότερα παιχνίδια χωρίς την πίεση του αποτελέσματος. Είναι μια ομάδα όμως που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τέταρτη θέση, στο βαθμό με τον Άρη φυσικά, και έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος με 20 τέρματα ο Παναθηναϊκός και μία από τις καλύτερες άμυνες με 8 γκολ. Αλλά νομίζω ότι αυτό στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο είναι η επίθεση του Παναθηναϊκού με 20 τέρματα σε 11 παιχνίδια και είναι ένα στοίχημα για την αρκετά καλή άμυνα, είναι η αλήθεια του Άρη, στο οργανωμένο παιχνίδι του αντιπάλου βέβαια και όχι στην αντεπίθεση, για να καταφέρει και να περιορίσει τους μεσοεπιθετικούς του Παναθηναϊκού, το Μακέντα ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι η αλήθεια, ο Ιταλός επιθετικός, και απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός που αν όχι η καλύτερη είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδος στην κίνηση χωρίς την μπάλα. Μικρό-μικρό στοιχείο που το βλέπουν κυρίως οι προπονητές και όχι εμείς, αλλά είναι κάτι το οποίο ισχύει με τον Παναθηναϊκό και είναι ένα στοιχείο που κάνει τον Άρη να δίνει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, ακόμα μεγαλύτερη βάση και καλύτερα να παρουσιάσει το ακόμα πιο σοβαρός στο εν λόγω παιχνίδι με τους πράσινους την ερχόμενη Κυριακή. Συν φυσικά τη μεγάλη σημασία που έχει βαθμολογικά για την ομάδα, αν καταφέρει και πάρει τους βαθμούς της νίκης κόντρα στο Τριφύλι. Σιγά σιγά θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω, 3 εισιτήρια κληρώνουμε πριν τις 7 για το Άρης Παναθηναϊκός. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526 για να μπείτε κι εσείς στην κλήρωση που θα κάνουμε σε περίπου 25 λεπτάκια από τώρα. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής All About Άρης On Air. Νίκος Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μπαλόμπα στη ρύθμιση του ήχου. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 παρα 5 για να ακολουθήσει ο κύριος Ματζίου που τον βλέπω ήδη εδώ έτοιμο πόλεμο. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. Ανοιχτό και το τηλεφωνικό κέντρο για να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό και όχι μόνο. Και για Τζοβάρα, διαιτητή που δεν έδωσε πέναλτι στον Γκάμα
κόντρα στη Λάρισα. Λοιπόν, 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια για να μιλήσουμε για εντεκάδα. Έτσι σιγά σιγά και ο Παντελίδης θα σκέφτεται και εμείς θα σκεφτόμαστε. Τι σκέφτεστε εσείς. Και φυσικά τα τρία εισιτήρια που δίνουμε για το Άρης Παναθηναϊκός. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε όνομα επίθετο και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε συγκλήρωση που θα κάνουμε σε πολύ πολύ λίγο. Στο μπασκετικό Άρη είχαμε σήμερα την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις μετά το διήμερο ρεπό που έδωσε στους παίχτες ο Βαγγέλης Αγγέλου, εκμεταλλευόμενος και την διακοπή που υπάρχει για το πρωτάθλημα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Άρης, ο οποίος θυμίζω επιστρέφει στις 8 του Δεκέμβρη στην αγωνιστική δράση υποδεχόμενος την ΑΕΚ στον Ιγκάλης Χολ το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Άπαντες παρόντες στο παλέ σήμερα για την ομάδα. Μοναδική απουσία για τον Αγγέλο ήταν αυτή του Μποχωρίδη, ο οποίος βρίσκεται από τη Δευτέρα, έχει ενσωματωθεί στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας των ανδρών για τα παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου. Ο αρχηγός του Άρη, ανεβασμένος μετά την εμφάνισή του κόντρα στον ΠΑΟΚ πριν από λίγες μέρες στην Πηλαία, και το ίδιο ανεβασμένο νομίζω τον περιμένει και ο Αγγέλο θα επιστρέψει από την επόμενη εβδομάδα, γιατί ο Άρης χρειάζεται τον καλό Μποχωρίδη και ειδικά στα δύο επόμενα παιχνίδια που έχει στο γήπεδό του με την ΑΕΚ και τον Προμηθέα Πατρών. Από τη στιγμή που έχασε από το Περιστέρι, έχασε και από τον ΠΑΟΚ, είναι επιβεβλημένη η ανάγκη τουλάχιστον μίας νίκης σε αυτή τη διάδα αγώνων που έχει η ομάδα μπροστά της και στο γήπεδό της μάλιστα, αν όχι το 2 στα 2, και ο Άρης χρειάζεται τον καλό Μποχωρίδη. Όπως χρειάζεται και τον καλό Νταλό. Καλό Νταλό, έκανε και με καταληξία. Που είδαμε την περασμένη Κυριακή στην Πηλαία. Καλύτερα να βάλει τον Ματίγια αντί του Μπάσα, Παντελίδης, λέει ο φίλος ο Στέφανος. Θα βοηθήσει περισσότερο στο δημιουργικό κομμάτι και θα μας κάνει πιο επιθετικούς από τη στιγμή που παίζουμε στην έδρα μας. Ναι, εντάξει. Έχει αυτό μια λογική. Και αν βάλει τον Ματίγια, και από τη στιγμή που αν βάλει τον Ματίγια και αυτό συνδυαστεί με Γιουνές την κοινή μπροστά, τότε θα έχει και τον κοινή που γυρίζει και μαρκάρει. Κάτι το οποίο ο Μαρτίνες δεν το έχει, το έχουμε ξαναπεί τόσο έτσι στο παλμαρέ του. Δεν είναι λάτρης της άμυνας. Και δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό κιόλας. Εντάξει, ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Δεν είναι κανένας τέλειος. Ο Ματίγια μπήκε με τον Όφη και βοήθησε. Σίγουρα με τις στημένες μπάλες και τις στατικές φάσεις. Εκεί όπου και πριν μπει ο Ματίγια βέβαια, και με τον Ματίγια φυσικά μέσα, φάνηκε ότι ο Άρης έχει κάνει μια πρώτη έτσι δουλειά και έχει δώσει μια πρώτη βάση με τον Παντελίδη, που δούλεψε στις 10 μέρες πριν το μάτς με τον Όφη, δούλεψε πρώτα στις στατικές φάσεις όταν η ομάδα αμήνεται και λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με τον Όφη επικεντρώθηκε στις στατικές φάσεις όταν η ομάδα βρίσκεται στην επίθεση. Η φάση για παράδειγμα με τον Βέλεθ στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν κάτι που βγήκε τυχαία, ήταν κάτι που ήταν δουλεμένο σε προπόνηση. Αυτό που λέμε πολλές φορές και είναι κλισέ, είναι πραγματικότητα. Στην ευκαιρία εκείνη που είχε ο Άρης με τον Ισπανό και τον Κραματικό και την κεφαλιά, πήγε πάνω στο Στρέζο βέβαια. Και φυσικά τα δύο γκολ που πήρε ο Άρης από στατικές φάσεις. Και δεν το έχει κάνει σε άλλο ματς πλην του αγώνα στη Λαμία, που από το φάουλ του Ματίγια σκόραρε την κοινή. Που εκεί δεν ήταν τόσο δουλεμένο, ήταν περισσότερο η κίνηση του Γάλλου και η ικανότητά του εκεί πέρα, σε εκείνο το χρονικό σημείο και σε εκείνη τη στιγμή, να σηκωθεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ήτανε οι στατικές φάσεις ένα από τα προβλήματα που είχε διακρίνει ο Παντελίδης από την πρώτη μέρα που ήρθε στην ομάδα. Και είχε και μια εικόνα φυσικά από πριν. Γιατί είχε κάνει και ένα σκάουτινγκ τον Άρη πριν το παιχνίδι στο Κλειάνδης Βικελίδης, τότε ως προπονητής του Αστέρα Τρίπολης. Είχε μια εικόνα και έδωσε βάση και σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Σε εκείνο που δεν μπορεί να δώσει ακόμα τη βάση που θέλει είναι σίγουρα το κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Γιατί εν μέσω αγώνων δεν μπορείς να φορτώσεις τους ποδοσφαιριστές τόσο όσο θες, με κίνδυνο να τους κάψεις και όλα και να αρχίσουν να φανίζονται θλάσεις και τραυματισμοί. Εκεί είναι ένα κομμάτι νομίζω το οποίο ο Σάββας Παντελίδης θα το αφήσει για την περίοδο των εορτών, που θα έχει και τη νέα διακοπή του πρωταθλήματος και θα έχει και περισσότερο χρόνο για να δώσει έμφαση στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και στα τρεξίματα των ποδοσφαιριστών.
για την ώρα δεν μπορεί να το κάνει και τα παιχνίδια που υπάρχουν στο πρόγραμμα και το γεγονός ότι μιλάμε για απαιτητικά παιχνίδια δεν το επιτρέπουν να το κάνει και δίνει περισσότερη έμφαση έτσι αναγκαστικά μόνο στο τακτικό κομμάτι. Είναι θετικό ότι παρατηρείται τις τελευταίες μέρες μια αυξητική τάση στη διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της Κυριακής. Σίγουρα έπαιξε ρόλο και η νίκη στο Γεντικουλέ και όπως ήρθε αυτή, έτσι. Και αυτό προκύπτει και από την ΠΑΕ ότι υπάρχει άνοδος στην διάθεση των εισιτηρίων. Φεύγουν σιγά σιγά και μέσα σε επόμενες μέρες νομίζω ότι θα κορυφωθεί και θα πάμε σε ένα Βικελίδης με πολύ κόσμο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω πριν πάμε στο φύλλο τις τιμές των εισιτηρίων. 15 ευρώ στη θύρα 1, 3, 4, 20 στη θύρα 6, 25 στη θύρα 2, 35 στην 9 και 40 στην 7 τον επίσημο και 150 ευρώ στα VIP. Πάμε στο φύλλο όμως, καλησπέρα. Πολύ κρύο. Έβγαλε ήδη. Έβγαλε. Και εγώ έχω έρθει με ζακέτα και αμάνικο ώρα. Δυνατός. Να σου πω κάτι όμως. Το μεσημέρι όταν έφυγα από το σπίτι ήταν μια χαρά ο καιρός. Τώρα δεν ξέρω στην πορεία τι έγινε. Τώρα στιγμή έχει 9 βαθμούς. Πώς έχει? 9. Άρα τις 12 που θα φύγω εγώ από εδώ θα έχει καμιά 5 στέλιο μου. Δεν θα έχει άνετα. Ευτυχώς το αμάξι είναι κοντά σήμερα, δεν είναι μακριά. Εντάξει, θετικό. Το μάτσο του Παναθηναϊκού και με τον Ατρόμητο, ναι, είναι παιχνίδια Champions League. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Champions League. Δεν είναι, φίλε. Κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Η ΑΕΚ, ναι, 99,9% είναι τιμωρημένη. Ναι. Από την Ευρώπη για του χρόνου, για ένα χρόνο και βλέπουμε. Υπάρχει και Ολυμπιακός, τέλειο. Φίλε, εντάξει, υπάρχει και Ολυμπιακός, με αυτόν θεωρητικά ότι θα κονταροκτυπηθεί, συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή, άμα με τον Ολυμπιακό δεν χάναμε και ήταν ισοπαλία, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Πόσο πάνω μας είναι ο Ολυμπιακός? 4. Κάτσε σου πω, περίμενε. Ο Ολυμπιακός έχει 23, εσύ έχεις 18. 5. 5 βαθμοί. Θα έχει 21, εσύ θα έχεις 19. Ναι. Δεν είναι πάλι, έχει πολύ χρονικό, πολλές αγωνιστικές, αλλά δεν συγγίνεται τώρα, έτσι, συγκυρίες. Ναι. Δηλαδή γιατί να μην δεν παλέψει για την δεύτερη θέση? Γιατί δεν πιστεύω ότι ο Ατρόμητος συνεχίζει να πηγαίνει τρένο, έτσι. Καλά, κάποια στιγμή θα σταματήσει, δεν γίνεται το πάει έτσι. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ανάλογα και με τα αποτελέσματα που θα φέρεις στα επόμενα παιχνίδια. Χαμηλά την μπάλα. Χαμηλά την μπάλα, δες όμως τι γίνεται. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, σε ευνοούν ώστε με νίκη την Κυριακή να αρχίσει να σταθεροποιήσει στην τετράδα. Με νίκη την Κυριακή, ρε φίλε, θα είμαι τρίτος. Ναι, τέταρτος. Τέταρτος θα είσαι. Ναι. Όχι τρίτος. Και, μόνο, ναι, τέταρτος. Και ανάλογα το τι θα κάνει η Ξάνθη, μπορεί να είσαι και μόνος τέταρτος. Η Ξάνθη, η οποία παίζει μέσα στην ΑΕΚ. Εντάξει. Έτσι όπως είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, ο Ατρόμητος παίζει εκτός έδρας με τον Απόλλωνα. Ναι. Παίζει Απόλλων Ατρόμητος, έτσι. Ναι, ναι, Απόλλων Ατρόμητος. Και μετά παίζουμε εμείς με τον Ατρόμητο. Και Λάρισα Πανιώνιος. Και ο Πανιώνιος δεν έχει εύκολο παιχνίδι. Εντάξει, βέβαια δεν είναι. Επειδή πήγε στο 17 ο Πανιώνιος. Όχι, εντάξει. Εντάξει. Δεν ήθελα να κοιτάω προς τα κάτω. Θα κοιτάω προς τα επάνω. Σωστό. Ναι, εντάξει, τώρα ό,τι να γίνει έγινε. Δεν μπορώ να... ό,τι ήταν να χάσω, έχασα. Πιστεύω. Και εσύ μετά από εκεί πέρα τι κινήσεις θα κάνεις με τα γραφικές ενίσχυσης της ομάδας. Ναι. Τρώγοντας γιατί μας η όρεξη. Αλήθεια είναι αυτό. Πες μου, γιατί δεν είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία όταν δύο θα είναι τιμωρημένοι. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με την ΑΕΚ. Περίμενε, ο Παναθηναϊκός είναι ο ένας. Με την ΑΕΚ θα δούμε τι θα γίνει. Η ΑΕΚ ήταν υπότροπη για τους πυρσούς που είχαν ανάψει με την Μπάγερ. Ναι. Ήτανε υπότροποι. Ναι. Και έγινε το κουτρούλιο γάμος εχθές.
Είναι, δεν είναι Ελλάδα. Αν να ξέρουμε τον αστυνομικό διευθυντή και να μας κάνει το άσπρο μαύρο. Αλήθεια είναι αυτό. Εκεί είναι, φίλε, UEFA. Με την UEFA δεν τα βάζεις. Δεν είναι. Ούτε η UEFA έχει δείξει ότι αφήνει τέτοιες συμπεριφορές ατιμόρυτες για να μπορούν να παίρνουν όλοι οι υπόλοιποι θάρρος. Ναι. Το αντίθετο μάλιστα. Εγώ λέω ότι τα παιχνίδια που έρχονται μέχρι τέλος του πρώτου γύρου, αλλά πάμε με Παναθηναϊκό και Ατρόμητο, είναι παιχνίδια Champions League. Προκριματικά, έτσι. Ναι. Και για μένα αυτός που να είναι ο στόχος μας από εδώ και πέρα. Θα φανεί. Με τη Μόρια ΑΕΚ. Τι έχουμε άλλο? Άλλο ερεμία, φίλε. Ησυχία. Ακόμα. Ξεκινήσαμε δοκιμές, ξέρουμε όχι, κάτι. Όχι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Νωρίς είναι. Από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα να αλλάξει και πάρα πολλά. Και για μένα που λείπουν και οι περισσότεροι ρεπόρτερ. Ναι. Για μένα δεν θα αλλάξει πολλά. Δηλαδή, πιθανότατα θα βάλει το Γιουνές. Είναι λίγο για μένα ένα ψηλό ερωτηματικό Μπάσα Ματίγια. Και ανάλογα το τι θέλει. Ανάλογα εγώ τι νομίζω θέλει. Ότι θα ξεκινάει πάντα με τον Μπάσα. Και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά μπορεί να το δει λίγο διαφορετικά, επειδή αν πάει στην επιλογή του Γιουνές θα είναι ο Ντιγκινή στον άξονα και όχι ο Μαρτίνες. Ο Ντιγκινή γυρίζει να βοηθήσει στο μαρκάρισμα. Ο Μαρτίνες όχι τόσο. Πιστεύω ότι θα έχουμε και αλλαγή στα μπακ. Και εγώ το πιστεύω αυτό και είναι πιθανό. Πιστεύω ότι θα παίξει ο Μενέντεθ. Ο Μενέντεθ, ναι, για να πάει πιο επιθετικά. Ναι, φίλε, τώρα εντάξει, τα μπακ μας είναι μισά. Τον είπαμε. Καλοί οι Έλληνες, αλλά είναι μισή, δηλαδή δεν. Γιατί να σου πω κάτι τέτοιο τώρα, δηλαδή λέμε για τους Έλληνες, ας πούμε. Ο Μενέντεθ που ήρθε σαν ξένος, τι σου έχει δείξει μέχρι στιγμής? Τίποτα, ρε φίλε. Ωραία. Απλά είναι λίγο πιο καλός επιθετικά, τίποτα άλλο. Ναι. Τίποτε άλλο. Αλλά δεν μπορώ κι εγώ, αφού δεν μου. Να περιμένω πότε θα μπει ο Μενέντεθ για να πω ότι άμα θα γίνει μία σέντρα από τα μπακ μου. Δηλαδή, γιατί να έχω το Γιουνές μέσα και να μην έχω ένα μπακ να σεντράρει. Ναι. Και αν θυμάμαι καλά το κόρνερ το κάνει ο Μενέντεθ στο 2-1, ε. Ή ο Ματίγια ήταν. Ο Ματίγια ήταν. Νομίζω ήταν ο Ματίγια. Και τα δύο Ματίγια, δηλαδή και το 1-1 και νομίζω, το 2-1. Νομίζω ήταν και στα δύο, ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι χωρίς Ματίγια Μενέντεθ, ναι. Δεν έχεις και κάποιον να χτυπάει καλά στη μένα. Και χωρίς και Κολάσο, έτσι. Και τον Γκάμα. Ο Γκάμα χτυπάει καλά στη μένα. Μια χαρά είναι. Έχεις και Κολάσο. Κολάσο δεν έχει. Μην το ξεχνάμε. Κολάσο δεν έχει πείσει ακόμα. Εντάξει, ο Κολάσο δεν έχει πείσει ακόμα, αλλά μην το ξεχνάμε. Τον έχεις, δεν μπορείς. Να σου πω κάτι. Έχεις πολλούς παίκτες με καλά χτυπήματα στη φετινή ομάδα. Είναι ένα από τα πιο βαριά σου συμβόλαια ο Κολάσο. Είναι το δεύτερο πιο μεγάλο συμβόλαιο. Το δεύτερο μετά τον Γκάμα. Έτσι. Έχεις πολλούς παίχτες για τις στατικές φάσεις. Και μιας που σε έχουμε στον αέρα, φίλε, πες τρεις αριθμούς από το 1 μέχρι το 5 για να στείλουμε τρεις φίλους του Άρη στο Κλεάνδης Βικελίδης την Κυριακή. Ένα γιατί θύρα ένα αερολοχίτες. Ναι, ένα. Δύο γιατί θύρα δύο πάμε... Τα τελευταία, ξέρω, 5-6-8 χρόνια και παραπάνω. Ναι. Και τρία, γιατί άρεσε, όλοι τρία δεν γίνεται. Λοιπόν, Χρήστος Νικολαίδης. Αυτός που είχε το 4, φίλε, δεν είχε καμία τύχη. Αριστοτέλης Σαραμπάλης ή Σαραμπαλής και Ανδρέας Βίσας. Κερδίζουν τα τρία εισιτήρια για το Άρης Παναθηναϊκός. Θα ενημερωθούν αύριο από τη Μαριλής για τον τρόπο παραλαβής. Άντε να είναι γουρλίδι. Μακάρι. Τα παιδιά αυτή. Και να ανακερδίσουμε. Έχουμε μπάσκετ από το Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε. Όχι, δεν έχει. Την άλλη εβδομάδα με την ΑΕΚ. Μα δεν έχει μπάσκετ. Δεν έχει. Παίζει εθνική. Η εθνική παίζει, ναι. Μάλιστα. Και την άλλη εβδομάδα παίζουμε με την ΑΕΚ. Το Σάββατο. Ναι. Εκεί έχουμε θέμα μεγάλο και πρέπει να ρίξουμε μεγαλύτερη προσοχή εκεί. Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα για να ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι, εντάξει. Μεγαλύτερο, γενικά στο τμήμα μπάσκετ, γιατί εντάξει, μη σήξουν τα γάλατα τόσο πολύ και μετά τα έχουμε και δεν φτάνουμε. Γι' αυτό έλεγα και παίρνω τουλάχιστον ένα από τα δύο παιχνίδια που έχεις μπροστά σου τώρα με ΑΕΚ και Προμηθέα πρέπει να τα πάρεις.
στο μπάσκετ έχει, όπως και στην μπάλα, να κερδίζει συνέχεια. Δεν έχει πρέπει να πάρεις ένα από τα δύο, πρέπει να τα πάρεις όλα. Το να το λέμε είναι εύκολο. Φανέλα μεγάλη. Το κάνω... Είναι η φανέλα μεγάλη. Το κάνω... Η φανέλα του μπάσκετ είναι πολύ βαριά. Βαριά εννοείται, ρε φίλε, ότι είναι η πιο βαριά φανέλα του, του συλλόγου. Αλλά το, από το να το λες μέχρι να γίνεται, υπάρχει μια απόσταση. Δεν ξέρω, εκεί πρέπει λίγο να η προσοχή μας να είναι μεγαλύτερη, ναι, να είμαστε λίγο πιο ανήσυχοι. Εντάξει, η μπάλα, και ξέρεις, να μου ψήμω ότι σαν την μπάλα δεν έχει. Και το έλεγα και όταν η μπάλα ήταν στη Γάμα και στη Δέλτα, σε τέρα προσωπικά, και τον μπάσκετ με σωρανούσε. Και όπως το έλεγα πιο μπάσκετ, σαν την μπάλα δεν αλήθεια έχει. Είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Ίσως να τους πεις τους. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Το επιβεβαιώνω. Οπότε, γιατί η μπάλα κάνει ο παδός. Η μπάλα. Αλλά, εντάξει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε στο έλεγχο του μπάσκετ. Το μπάσκετ, ναι, 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 είναι αυτό που μας κρατάει χρόνια. Αυτό ακριβώς. Και σε κράτησε και σε δύσκολα χρόνια. Είναι η αλήθεια. Εγώ θα πω ότι μπαίνει ο Δεκέμβριος, ναι, και η ΠΑΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη ήδη για την ενίσχυση της. Καλά το λες. Και εγώ είμαι αυτής της άποψης. Ότι αυτά τα δηλαδή, τελειώνει το Δεκέμβριο. Δεν με ενδιαφέρει αν μπορεί να τον ανακοινώσει τον παίκτη και να τον έχει εδώ πέρα να κάνει προπονήσεις με την ομάδα ένα μήνα πιο πριν, ας τον έχει. Δεν λέει ο Χρυσάντος, ρε φίλε, ποιος είναι ο φορ. Τον ξέρει, αλλά δεν μας το λέει. Εντάξει. Μας είπε ότι πήραμε φορ πριν 1,5 μήνα και τι να κάνουμε. Εντάξει. Τέλος. Πήγε να φέρει, τι, με αυτό μου βγαίνει φωτογραφίες και φίλος σου κολλητός σου, να φέρει τους μπάκαλα. Δεν βλέπω. Μοντέλο, δεν μοντέλο, βλέπω. Μοντέλο. Μανεκέν. Έχω Ματζούκι Κέρβερο απ' έξω, περιμένει να μπει, σε κλείνω. Άντε καλά. Άντε. Τα λέμε. Καλό, είσαι, καλή συνέχεια. Yeah, λοιπόν, yeah, φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5 μαζί με Χρήστανο Τσαλτίδη, που έρχεται με ευρωπαϊκό αέρα στην αυριανή εκπομπή για να σας βάλει στην πρίζα. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιού και τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.